Συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Κωστή τον Γερόπουλο, συνάδελφος από το New Europe. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Είχαμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά το αργό πετρέλαιο. Άνοιξαν δύο αγωγοί πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Σαουδική Αραβία. Είναι ενδεχομένως ένα μέτρο που ξεκινούν και λαμβάνουν τα κράτη αυτά για τις κινήσεις που κάνει το Ιράν. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν τελικά, Κωστή, μπορεί το Ιράν να μπλοκάρει την παραγωγή πετρελαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, Μαρία, αυτή είναι μία εξέλιξη στην περιοχή. Βέβαια, ο αγωγός του Άμπου Ντάμπι ξεκίνησε με τα 500.000 βαρέλια ημερησίως και θα πάει στα 1,5 με 1,8 τον Αύγουστο. Και όσον αφορά τον αγωγό από τη Σαουδική Αραβία, ήταν παλιά για φυσικό αέριο και κάνουν κάποια μετατροπή ώστε να έχουν την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν για πετρέλαιο σε περίπτωση που υπάρξει μια όξυση με το Ιράν και προσπαθήσει το Ιράν να μπλοκάει τα στενά. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τα στενά είναι αρκετά φαρδιά και ακόμα και ένα καράβι να βουλιάξουν δεν μπορούν να τα μπλοκάρουν. Μιλάμε για τα στενά του Ορμούζ. Ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, η αντιμετώπιση από την Αμερική θα είναι άμεση. Μην ξεχνάμε ότι έχουν ήδη στείλει το στόλο κάτω και παρακολουθούν πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις. Βέβαια, και χτες είχαν και ένα περιστατικό που το αμερικάνικο πολεμικό σκάφος ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, άνοιξε πυρ και εναντίον ενός αλλιευτικού. Και αυτό δημιούργησε έτσι μια ένταση στην περιοχή. Και είδαμε και ότι αυξήθηκε και η τιμή του πετρελαίου, ενώ κανονικά θα έπρεπε να μειωθεί λόγω των αγωγών. Είδαμε ότι ουσιαστικά άρχισε τώρα να τσιμπάει προς τα πάνω πάλι. Όντως, αυτό προξενεί εντύπωση, γιατί κανονικά θα περίμενε κανείς ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις που διατηρείται αυτό το κλίμα αβεβαιότητας ως προς την παραγωγή του πετρελαίου και την διανομή του, βλέπουμε το αργό πετρέλαιο να διαπραγματεύεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα και να εξακολουθεί να διατηρεί τα κέρδη του. Ναι, και αυτό συνεπάγεται και με το ευρώ, που ουσιαστικά και τώρα είδαμε ότι υπάρχει μία, είχε κινήσει και λίγο ανωδικά, αλλά και με το περιμένουν από το Fed στην Αμερική να ενισχύσει την Αμερικάνικη οικονομία. Γενικά βλέπουμε πολλές αυξομοιώσεις, αλλά δεν υπάρχει μία σταθερότητα. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Οι εξελίξεις αυτές, Κωστή, πώς θα επηρεάσουν την Ελλάδα? Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος να φοβόμαστε ότι ενδεχομένως το χειμώνα να μην μπορούμε να προμηθευτούμε με πετρέλαιο? Γιατί η Ελλάδα εισάγει σε μεγάλο ποσοστό από το Ιράν. Ναι, εισάγει γύρω στο 30%. Αυτό η Ελλάδα πάει σύμφωνα με τις κυρώσεις και κοιτάει τώρα για εναλλακτικές πηγές. Υπάρχουν και κάποιες υποσχέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσουν στην κατάσταση και γενικά έχουν κάποιο καιρό να προετοιμαστούν. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό δεν είναι ευχάριστο, γιατί άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξόδευαν τόσο πολύ από το Ιράν όσο τόσο πολύ η Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτό με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει η τιμή του κινείται και αυτή ανωδικά, και γενικά ότι η Ρωσία περιμένει να γίνουν οι πληρωμές όπως πρέπει από την Ελλάδα και υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση αβεβαιότητας που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει το χειμώνα. Μάλιστα. Κωστή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσένα στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να τα πούμε. Γεια.